Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας με την Έλπις Γεωργίου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι το μεσημέρι θα έχουμε το Συμβούλιο Αρχηγών, εκεί όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και δει μετά το δείπνο με τον κύριο Ακίντζη. Την Παρασκευή όλοι γνωρίζετε ότι επαναρχίζουν οι συνομιλίες. Λοιπόν, άρα γι' αυτό θα έχουμε νεότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα περιμένουμε ότι θα έχουμε διάταγμα από μέρους της Υπουργού Εργασίας. Θέλει να προλάβει την αυριανή ημέρα που λύγει το δικό της διάταγμα για το θέμα των ωραρίων των καταστημάτων. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση πάει στο ανώτατο, ο Πρόεδρος, και θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή. Άρα, η Υπουργός Εργασίας προσανατολίζεται σήμερα να προλάβει το αυριανό ορόσημο και να εκδώσει νέο διάταγμα. Θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα. Και βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Πολύ μεγάλο θέμα. Είχαμε μια σύσκεψη χθες στο γραφείο του Υπουργού Εμπορίου. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, αφού σας πω πρώτα ότι ο κύριος Λακκοτρύπης γύρω στις 8 θα μπορέσει να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή. Θα αρχίσουμε με τους συνδέσμους των καταναλωτών. Να καλημερίσουμε πρώτα την Φρίνη Μιχαήλ. Καλημέρα, κυρία Μιχαήλ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, φαίνεται ότι τώρα το Υπουργείο Εμπορίου προωθεί περισσότερη διαφάνεια και ανταγωνισμό στην αγορά, έτσι ευελπιστεί ότι θα αλλάξουμε ή θα ρίξουμε ακόμη και τις τιμές. Συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία ή τέλος πάντων θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα όντως θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση που όλοι θέλουμε? Η βενζίνη ξεπέρασε πάλι το 1,30. Ναι. Το πρώτο θέμα για μας που έχει προτεραιότητα είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Γιατί αυτή τη στιγμή οι χοντρικές τιμές επιβάλλονται ουσιαστικά από τις εταιρείες που εισάγουν πετρέλαια και μετά τα πρατήρια βάζουν το δικό τους κέρδος και έτσι η λιανική τιμή προσδιορίζεται από αυτούς τους δύο παίχτες στην αγορά. Εάν ο Υπουργός καταφέρει να ανοίξει την αγορά και να αυξηθεί και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, πιστεύω ότι θα είναι κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Το δεύτερο θέμα κατ' εμάς που από αυτά που ανάγγειλε ο Υπουργός είναι το θέμα του ελέγχου. Δηλαδή ο έλεγχος που κάνει το Υπουργείο Εμπορίου όσον αφορά τις τιμές εισαγωγής πετρελοειδών και πώς καταλήγουμε μετά στη λιανική τιμή. Εκεί υπάρχουν ορισμένα κενά τα οποία ο Υπουργός πολύ καλά θέλει να καλύψει έτσι ώστε να είναι και ο ίδιος σε θέση να τεκμηριώνει αν πρόκειται να βγάλει πλαφόν ή όχι. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα της ενημέρωσης του καταναλωτή. Αυτό φαίνεται ότι είναι από τα πρώτα που θα γίνουν. Γιατί ο Υπουργός έχει εκδώσει ένα διάταγμα με το οποίο ζητά από τους πρατηριούχους να στέλνουν τις τιμές πώλησης τους μέσω του διαδικτύου στο Υπουργείο Εμπορίου. Έτσι δεν θα χρειάζονται τα παρατηρητήρια και έτσι ανά πάσα στιγμή θα ξέρουν ποιες είναι οι τιμές πώλησης στην αγορά. Mm-hmm. Στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να δοθούν σε έναν application, σε μια εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξέρει στην περιοχή του ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο. Ναι. Να σας πω, σε σχέση με τις σημερινές τιμές, το είδατε είναι δικαιολογημένες? Δηλαδή διεθνώς έχουν αυξηθεί τόσο οι τιμές που πρέπει να πουλούμε τώρα την βενζίνη? Κοιτάξτε, στο θέμα ακριβώς αυτό mm-hmm. είναι που συγχύζει τους καταναλωτές, ναι. Και δικαιολογημένα λέω, διαμαρτύρονται, γιατί όλοι λίγο πολύ παρακολουθούμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και εντάξει, είναι δηλισμένα προϊόντα που εισάγονται, αλλά υπάρχει έτσι κάποια αναλογία. Επομένως, αυτές οι διεθνείς τιμές
υπόκεινται σε ανεβοκατεβάσματα. Ενώ σε εμάς η τιμή πώλησης συνεχώς ανεβαίνει. Δεν προσαρμόζονται δηλαδή οι τιμές πώλησης στην Κύπρο στις διεθνείς τιμές. Και αυτό είναι που μας απασχολεί και γι' αυτό είναι που φωνάζουμε εδώ και καιρό ο σύνδεσμός μας, γιατί σε αυτό το θέμα επιτέλους πρέπει να μπει μια τάξη και να ξέρει ο καταναλωτής ότι πληρώνει αυτό που πρέπει να πληρώσει και όχι περισσότερα. Να σας πω ότι από το Φεβράριο που άρχισαν οι αυξήσεις έχει ανεβεί η λιανική τιμή στην Κύπρο γύρω στα 14 cent, ενώ οι διεθνείς τιμές, όπως είπα, είχαν και μειώσει. Ποτέ όμως δεν είδαμε μείωση στην Κύπρο. Είδαμε μόνο αυξήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Μιχαήλ. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Κες και Κύριοι, η οποία συμμετείχε χθες στην σύσκεψη με τον Υπουργό Εμπορίου. Όπως επίσης συμμετείχε και ο κύριος Λουκάς Αριστοδήμου, ως πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αριστοδήμου. Καλησπέρα. Δεν λέει εδώ ένας ακροατής να μας λείπει, λέει, η ενημέρωση του Υπουργείου. Το πόσο ακριβά είναι, το ξέρουμε τα καύσιμα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση αυτές, δηλαδή η περισσότερη διαφάνεια, ο ανταγωνισμός, είναι κινήσεις που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, κύριε Αριστοδημό, συμφωνείτε? Είναι κινήσεις καλές, αλλά το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν έρχεται με τις κινήσεις τούτες. Mm-hmm. Οι κινήσεις τούτες απλά. Όπως έκαναν και τα παρατηρητήρια, τα οποία εμείς από την αρχή είπαμε ότι δεν είναι κάτι που είναι σαν έναν είδος νεκροψίας. Δηλαδή είναι διαπίστωση αυτών που συμβαίνουν στην αγορά, όπως είπε και ο ακροατής σας, μια διαπίστωση της στιγμής. Πόσες είναι οι τιμές, αλλά το πώς διαμορφώνονται οι τιμές έχει σημασία. Αυτά τα οποία ο Υπουργός έβαλε μπροστά είναι αυτά που έχουμε πει εμείς από την πρώτη συσκέψη και από την αρχή, ότι είναι δευτερεύουσα σημασία. Αυτά είναι η γαρνιτούρα, δεν είναι το φαγητό. Το φαγητό είναι αυτά που αγοράζουν οι καταναλωτές, αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές, και ο τρόπος που διαμορφώνονται οι τιμές. Ο τρόπος που διαμορφώνονται οι τιμές δυστυχώς για άλλους 5 μήνες τουλάχιστον, όπως μας είπε ο Υπουργός, ότι θα κρατήσει αυτή η έρευνα που θα κάνουν οι οίκοι. Οι ξένοι οίκοι του οποίου θα προσκαλέσει, δεν θα αλλάξει οτιδήποτε. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε μια από τα ίδια. Σας είπε καθόλου, το είδατε το θέμα, ότι σήμερα το πόσο πωλείται η βενζίνη, αν είναι δικαιολογημένη με βάση τα στοιχεία. Θα σας πω, δεν είναι δικαιολογημένα. Δεν είναι δικαιολογημένα. Ο Υπουργός δεν λέει τίποτε για αυτά, και αυτόν του είπαμε εμείς εχθές. Το υποδείξαμε ότι έχει και το ίδιο το Υπουργείο ευθύνη να κάνει και γιον σωστά τη δουλειά του. Και ήταν εκεί και η ελεκτική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία, γιατί ο Υπουργός είπε ότι δεν μπορεί να επιβάλλει πλαφόν για νομικούς όρους. Υπάρχει η νομική υπηρεσία, ήταν εκεί που θα μπορούσε να το βοηθήσει να βάλει πλαφόν και να τακτοποιήσει τα πράγματα. Εμείς του είπαμε να βάλει πλαφόν του Υπουργού από την πρώτη στιγμή που είχαν αρχίσει οι άνοδος παλέ. Ξέρετε, μετά την εκστρατεία που εμείς ως Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής έκαναμε από τον Οκτώβρη για να αρχίσουν επιτέλους σημειώσεις των τιμών, όταν είχαν κατρακυλήσει όλων των περσινών καλοκαίρι τα καύσιμα από τον Ιούνιο διεθνώς. Και εδώ δεν έγινε τίποτα. Αυτά τα οποία τώρα έρχεται ο κύριος Υπουργός να υιοθετήσει είναι καλά μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα εμείς τα ζητούμε εδώ και δεκαετίες από πολλούς άλλες κυβερνήσεις και υπουργούς, οι οποίοι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έβαλαν καν φτύν σε αυτά τα πράγματα. Του Υπουργού όμως τούτου το ζητήσαμε μόλις είχε διοριστεί. Είχαμε συνάντηση και με τον γενικό του και με τον ίδιο και του εθέσαμε αυτά τα θέματα. Τώρα, ύστερα από τις πιέσεις της τελευταίας περίοδου που είχαμε εμείς ξεκινήσει με την εκστρατεία μας από τον περσινό Οκτώβρη, από τις 10 του περσινού Οκτώβρη, ο Υπουργός δέχτηκε, έκαμε την προηγούμενη σύσκεψη και έκαμε και χθες τη σύσκεψη ενημέρωσης για να μας πει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι τόσο απλό να μπορεί να πάρει τις τιμές στο κινητό ο καταναλωτής. Εμείς του είχαμε χαρακτηριστικά ότι η τεχνολογία είναι μέσα στο χέρι μας, μέσα στην τέλη μας. Βέβαια, εδώ λέει ένας ακροατής, καλά λέει, αν εγώ μένω Λάρνακα και ξέρω εγώ το πιο φτηνό είναι στη Δρομολαξά, λέει, θα κόψω να πάω από τη Λάρνακα στη Δρομολαξά. Όχι, δεν είναι, μην συζητούμε έτσι τα πράγματα. Θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει με έναν καλύτερο τρόπο. Διότι να σα πω κάτι, εμείς που βασιζόμαστε, εμείς πάντοτε ως Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής βασιζόμαστε πάνω σε αρχές. Και οι αρχές τι λένε? Εδώ υπάρχει το δικαίωμα του καταναλωτή, ένα από τα 8 βασικά, να επιλέγει. Για να επιλέγεις πρέπει να έχεις ενημέρωση. Πρέπει να έχεις πληροφόρηση. Εάν δεν έχεις πληροφόρηση, και αυτή η πληροφόρηση δεν υπήρχε. Και σωστά λέει ο ακροατής ότι δεν θα κοιτάζω
τους σταθμούς της βενζίνης, τις πινακίδες που πολλές φορές δεν φαίνονται γιατί υπάρχουν δέντρα μπροστά ή άλλα αντικείμενα και πολλές φορές κυκλοφορές με ταχύτητες που δεν μπορεί να δεις και να προλάβεις να πάρεις. Πάντως κύριε Αριστοδή μου, είναι άξιον απορία στη στιγμή που έρχεται η αρχή ηλεκτρισμού και μας λέει μειώνω το ρεύμα. Γιατί μειώθηκε το θέμα. Ναι. Τι σας είπαν. Ναι. Εκεί μας είπαν ότι η αρχή ηλεκτρισμού διαθέτει από θέματα τριών μηνών. Η αρχή ηλεκτρισμού μπορεί να άρχισε νωρίς κατά κάποιον τρόπο τις μειώσεις, αλλά άρχισε τις αυξήσεις. Και πιθανόν δηλαδή, με την έννοια ότι πιθανόν να ακολουθήσουν αυξήσεις από την αρχή ηλεκτρισμού. Εμείς δεν θα θέλαμε να δούμε το πράγμα. Και εντάξει, σημαίναμε και άλλα θέματα. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εμείς εγείραμε επανειλημμένα και το εγείραμε και χτες. Ο έλεγχος των αποθεμάτων. Πού πάει? Μιλούμε για τα πρατήρια. Δηλαδή, εδώ μιλά ο Υπουργός για έλεγχο των τιμών στις αντλίες. Καλό. Εμείς λέμε ναι, είναι θετικό μέτρο να το ξέρει ο καταναλωτής ηλεκτρονικά, να το επιλέγει, να μάθει ο καταναλωτής να είναι προγραμματισμένος και συνειδητός, γιατί αυτό έχει σχέση και με τα ωράρια. Που θέλουν να τον κάνουν κοτόπουλον και να κουκουφά όλη νύχτα για να είναι έτοιμος για σφαγή πιο νωρίς. Έτσι κάνουν και με τα καύσιμα και με όλα τα άλλα θέματα. Αλλά αυτά δεν τα κοιτάζει κανένας με τις αρχές, με τις βασικές προϋποθέσεις. Τώρα, όταν στα πρατήρια δεν ελέγχει τα αποθέματα, τα πρατήρια θα συνεχίσουν να έχουν την ευχέρεια, γιατί εδώ είναι, ναι, η απάτη των πρατηρίων. Το μέρος της απάτης, που είναι, δεν είναι το μεγαλύτερο, όντως, αλλά είναι ένα μέρος. Να σας πω κάτι, απλά τα πρατήρια εκμεταλλεύονται την αδυναμία του κράτους να ελέγξει αυτά που πρέπει να ελεγχθούν. Και όταν δεν τους ελέγχει τα αποθέματα, δηλαδή τη στιγμή που αλλάζουν οι τιμές από τις εταιρείες, τι υποαπόθεμα αν έχει και πότε πρέπει να ξεκινήσει η αύξηση του, αυτόν τον καταναλωτή έρχεται με διαχρονικές αυξήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τη στιγμή που θα έπρεπε να μπουν. Μάλιστα. Δηλαδή οι μειώσεις γίνονται άμεσα, ανάποδα, οι αυξήσεις γίνονται άμεσα ενώ οι μειώσεις παίρνουν χρόνο να γίνουν. Ωραία, τώρα... Και εμείς είπαμε το εξής. Ναι. Για να πάμε στο θέμα που έχετε θέσει στην ουσία, που είναι η ουσία. Ναι, ναι. Οι τελευταίες μειώσεις όταν έγιναν δεν είχαν πάει στη βάση που θα έπρεπε να είχαν πάει, περίπου ένα άλλο 10% πιο κάτω. Όταν αυτοί ήρθαν και ξεκίνησαν οι εταιρείες, οι πετρελαϊκές εισαγωγές, για να είμαστε σωστοί, να ακριβολογούμε, όταν άρχισαν τις αυξήσεις, εμείς είχαμε πει στον Υπουργό βάλε άμεσα πλαφόν για να τις φέρεις εδώ να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να αλλάξει η βάση του υπολογισμού των τιμών, το οποίο θέμα τέθηκε και χτες και από την ηλεκτρική υπηρεσία ξανά, διότι η ηλεκτρική υπηρεσία είπε, ερώτησε χτες, όπως ερωτήσαμε και εμείς, καλά τι γίνεται με αυτά τα όλα τα έξοδα τα οποία εδέχεστούν τόσα χρόνια με κάποιον τρόπο. Εδέχονταν όλες οι κυβερνήσεις, το κράτος, η υπηρεσία του κράτους εκεί εδέχεται κάποια έξοδα τα οποία είναι παράνομα, μεταξύ των οποίων να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει είναι και το γεγονός ότι εάν έχουν κάποια στιγμή καταδίκη από την ΕΠΑ, για την οποία θέλω να σας πω επίσης χθες, εμείς θέσαμε το θέμα, για καρτέλ, βάζα μας προηγουμένως να πληρώνουμε εμείς, άκουσον, δηλαδή όπως τα αρνιά, έναν κόστος περισσότερο, έναν έξοδο δήθεν, έξοδο μέσα σε εισαγωγικά, το οποίο ενδεχόμενα να πλήρωναν σαν πρόστιμο οι εταιρείες. Εμείς δηλαδή τους προπληρώναμε εκ των προτέρων. Και αυτά τα πράγματα συνδύκαν δεκαετίες τώρα. Τουλάχιστον από το 2004-2006 και μετά. Λοιπόν, η ΕΠΑ είχε υποχρέωση να επανέλθει στην, θα σας πω και για τα κόστη πώς έπρεπε να είχαν διαμορφωθεί, να επανέλθει στην απόφαση της που είχε πάρει το 2009, συγγνώμη, και ακυρώθηκε το 2011 από το δικαστήριο λόγω παράτυπου διορισμού κάποιου μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είχε 13 υποθέσεις τότε οι οποίες έπεσαν. Στις 12 επανήλθε και ξαναεπέβαλε την απόφαση της με νέα απόφαση του Συμβουλίου της και τα πρόστιμα που είχε βάλει, μικρότερες υποθέσεις. Στα καύσιμα που ήταν 43 σχεδόν εκατομμύρια, 42,9 δεν απατώμε, εκατομμύρια που πρέπει να πληρώσουν οι εταιρείες, εντάξει, δεν θα έπαιρνε ο καταναλωτής, αλλά θα έπαιρνε το κράτος, αλλά ήταν μια τιμωρία. Λοιπόν, δεν ήρθε. Γιατί δεν επανήλθε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να επιβάλλει ξανά, να πάρει ξανά απόφαση πάνω στην απόφαση της.
και να ανατρέψει την απόφαση του δικαστηρίου, αφού είχε όλα τα στοιχεία μπροστά της και όταν διότι η καταδίκη ήταν ουσιαστική και απλά έπεσε για τυπικούς λόγους. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, για να συνεχίσω από εκεί που ήταν, ο Υπουργός δεν επέβαλε πλαφόν όταν άρχισαν οι αυξήσεις. Οι τελευταίες αυξήσεις μπήκαν στα 64 δολάρια τιμή διεθνώς του πετρελαίου Brent. Εκεί από το 64 πήγαν στο 66 και 69 σε δύο μέρες μέσα. Μια μέρα δηλαδή η αύξηση έγινε από 66-69. Από 64 σε 66 και μια άλλη μέρα από 66 σε 69. Λοιπόν, αμέσως οι εταιρείες σαν να εισήξαν τη νύχτα, όλη νύχτα, πετρέλαια, φορτία, ανεβάσαν την επόμενη τις τιμές. Αρχίσαν να ανεβάζουν, μιλούμε για την περασμένη εβδομάδα, έτσι, τις τιμές. Λοιπόν, από μια μέρα μετά, το πετρέλαιο έπεσε την περασμένη Παρασκευή συγκεκριμένα, που είχαν βάλει όλες οι εταιρείες στις αυξήσεις τους, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή. Το πετρέλαιο διεθνώς είχε πέσει κατά 5 δολάρια, δηλαδή πήγε πίσω στο 64, όταν έβαλαν την αύξηση τους, μετά από την αύξηση, εντάξει. Και το ευρώ είχε αυξήσει την τιμή του κατά 5%. Δηλαδή, δικαιούτουν όχι μόνο επαναφορά της τιμής εκεί που ήταν όταν άρχισαν την περασμένη εβδομάδα οι αυξήσεις, έτσι που αυξηθήκαν 4-5 ευρώ το λίτρο, αλλά έπρεπε να πάει και πιο κάτω, γιατί το δολάριο εμειώθηκε και άρα με τα ευρώ που εξοδεύαν οι εταιρείες αγοράζαν περισσότερα βαρέλια πετρελαίου, περισσότερο καύσιμο. Αυτό το πράγμα δεν το εφρόντισε κανένα. Και εμείς είπαμε στον Υπουργό, καλά, εμείς το είπαμε καθαρά έτσι όπως σας το λέω τώρα. Ο ρόλος της κυβέρνησης, ο ρόλος του Υπουργείου, ήμουν δίπλα του, του ίδιου του Υπουργού, λέω του, ποιος είναι. Θα πρέπει να ασκήσεις εδώ το δικαίωμα σου, να επιβάλλεις το πλαφό ξανά. Λοιπόν, εδώ επήλθε το θέμα της νομικής, του νομικού προβλήματος. Και εκεί ρωτήσαμε εμείς την υπηρεσία, την νομική του κράτους. Mm-hmm. Δεν είπε τίποτε η νομική υπηρεσία του κράτους. Εμείς πρέπει να σας πω ότι εθέσαμε και άλλα θέματα εχθές, εκτός συζήτησης, στην ηλεκτρική υπηρεσία. Για παράδειγμα, η αρχή ηλεκτρισμού. Έχετε αναφέρει την αρχή ηλεκτρισμού και θα το πω. Η αρχή ηλεκτρισμού όντως ενίωσε τις τιμές τελευταία, έτσι το τελευταίο διάστημα, όμως ήρθαν και πρόσθεσαν αυξήσεις αλλού. Δηλαδή αυτά τα οποία χάνει κατά κάποιον τρόπο σε εισαγωγικά, δεν χάνει, αλλά τα οποία δεν παίρνει πλέον από την τσέπη του καταναλωτή, τα παίρνει έμεσα με άλλους τρόπους. Πώς? Πρώτα απ' όλα το 4,5%. Ωραία, κύριε Αριστοδήμα, απλώς να σας πω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. 30 δευτερόλεπτα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί θα χάσω τους επόμενους καθηγητές. Δευτερόλεπτα. Απλά να ξέρει και ο κόσμος ότι, για παράδειγμα, έβαλε το 4,5% η αρχή ηλεκτρισμού και ήρθε και έβαλε, σας παρακαλώ, διπλασίασε το κόστος για να σου επανασυνδέσει τον ηλεκτρισμό στο σπίτι σου από 100 ευρώ που ήταν στους οικιακούς καταναλωτές σε 200 ευρώ. Αυτό το πράγμα, κυρία Αρχή, κύριε Ελεκτή, δικαιούτου να το κάνει η Αρχή Ηλεκτρισμού και όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι μέσα στα κόστη τα οποία δικαιολογούνται και πρέπει να τα εισπράξει από τον καταναλωτή. Είναι ένα θέμα που καίει τον κόσμο, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Θα επανέλθουμε, κύριε Αριστοδήμου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω ότι γύρω στις 8 θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Εμπορίου. Θα δω σε λίγο και τα μηνύματά σας, γιατί πρέπει να περάσουμε αμέσως γρήγορα στο επόμενο θέμα. Οι καλεσμένοι μας έχουν υποχρεώσεις και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Υπουργός, αναμένεται σήμερα να προχωρήσει στην έκδοση νέου διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία των γενικών καταστημάτων τις Κυριακές. Έχει υπουργικό συμβούλιο σε λίγο. Όπως είπα και στην αρχή, επειδή αύριο εκμηνέει το προηγούμενο διάταγμα και επειδή θέλουν να προλάβουν την εκπνοή λόγω και της νόμου που ψηφίστηκε από την Βουλή, θα εκδοθεί μάλλον σήμερα αυτό το διάταγμα και μάλλον σήμερα θα αποφασιστεί και επίσημα να γίνει αναφορά του νόμου της Βουλής στο ανώτατο δικαστήριο από μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε τον επικεφαλής της ΠΟΒΕΚ, τον κύριο Κουσάρη, και στην ΠΑΦΟ, επειδή έχει ώρα που περιμένει ο κύριος Χατζημιτσής, ο Μιχάλης Χατζημιτσής, είναι πρόεδρος της κίνησης σωτηρίας της ΠΑΦΟ. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Κουσάρη, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε να πάει σε άλλο ραδιόφωνο και θα έρθω κοντά σας. Ευχαριστώ και για την υπομονή που δείχνετε. Κύριε Κουσάρη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ένα σχόλιο πρώτο σας αποδεσμεύσω, έτσι λίγο σύντομα, αφού και εσείς έχετε άλλη υποχρέωση. Φαίνεται ότι τα πράγματα θα παραμείνουν όσοι έχουν ανεκδοθεί αυτό το διάταγμα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση βρήκε ότι έχει το νομικό περιθώριο να πράξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να εκδώσει νέο διάταγμα πριν να λήξει το προηγούμενο. Λοιπόν, επί του θέματος και συγκεκριμένα, εχθές εμείς είχαμε σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων του λιανικού εμπορίου, την παρουσία των ειδών μας συμβούλων. Αντιλαμβάνεστε ότι το Μάρτιο του 2015 η Βουλή εψήφισε νόμο με τον οποίο αφαιρούσε το δικαίωμα από την Υπουργό για έκδοση διαταγμάτων, παράλληλα μετάφερε αυτό το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδεδεμένο με την έννοια να καταθέσει το κράτος, η κυβέρνηση, κανονισμούς να εγκριθούν από την Βουλή και να προχωρήσουμε με την έκδοση νέων διαταγμάτων και νέα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Αυτό έγινε τον Μάρτιο. Ο νόμος ψηφίστηκε και υπογράφτηκε, το σημειώνω, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα ισχύει. Από πρόταση τώρα, στις 30 του Απριλίου, του κυρίου Νουρή, του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναερμού, έκανε τροποποίηση αυτού του νόμου με την οποία συμφώνησε η Βουλή και είπε ότι δίδουμε ακόμη 14 μέρες ή μάλλον δίδουμε το δικαίωμα στην Υπουργό για 14 μέρες, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, να εκδώσει νέο διάταγμα, να καλύψει αυτόν τις 14 μέρες, μήπως και βρεθεί συνενετική λύση. Αυτό έγινε με τροποποίηση νόμου. Άρα σήμερα, αγαπητοί μου, δεν μπορεί το κράτος, η κυβέρνηση, η υπουργός να παραβιάζει την νομοθεσία. Θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Και αυτή τη στιγμή η Βουλή δεν προτίθεται να τροποποιήσει την νομοθεσία. Είναι παράνομο, κατά την άποψή μας, και παράτυπο να προχωρήσει το Υπουργικό Συμβούλιο στην έκδοση διατάγματος. Γι' αυτό αποφασίσαμε να προεψέρουμε. Θα στείλουμε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών. Θα επιδώσουμε επιστολή στην Υπουργό Εργασίας μέσω των νομικών μας συμβούλων και θα προειδοποιούμε ότι θα προσφύγουμε σήμερα, αύριο, στο Ανώτατο Δικαστήριο, παράλληλα ζητώντας αποζημιώσεις από τυχόν τέτοια παράτητη παράνομη ενέργεια της κυβέρνησης. Είναι πρωτάκουστο, εάν η κυβέρνηση είχε την γνώμη ή ο Γενικός Εισαγγελέας ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα λόγω διακρίσεων που ισχύουν σε γεωγραφικές περιοχές, θα έπρεπε να το σκεφτούν εδώ και 50 χρόνια παρακαλώ, διότι γνωρίζετε ότι στη Σαρήνη και δεν υπάρχει κανέναν ωράριο. Μα πώς δηλαδή να το κάνουμε, ζούμε σε άλλους πλανήτες δηλαδή. Δηλαδή έτσι συνοψίζοντας, στέλνετε σήμερα επιστολή, λέτε, και λέτε ότι είναι παράνομο, στον πρόεδρο της Βουλής. Και επιδίδουμε την επιστολή στην Υπουργό Εργασίας ότι προειδοποιούμε ότι ήταν παράτητη και παράνομη, θα παραβίαζε νόμους που υπογραφήκαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα λάβουμε όλα τα νομικά μέτρα με προσφυγή στο ανώτατο και να ζητήσουμε και να πετύσουμε αποζημιώσεις στις αστυνομίες. Για να δούμε. Λοιπόν, τι θα γίνει σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Κουσάρη, θα το παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έρχομαι κοντά σας, κύριε Χατζημιτσή. Επαναλαμβάνω, επικεφαλής της κίνησης Σωτηρία της ΠΑΦΟΥ. Όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε διάφορους καταστηματάρχες και από Λευκοσία και από Λέμεσο. Να πάμε λίγο στην ΠΑΦΟΥ, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση εκεί. Ακούσατε κι εσείς πώς έχουν εξελίξει, τι λέτε? Κοιτάξτε, το ναι. Τι έχει πει προηγουμένως ο κύριος Κουρσάρης, εμάς μας αφήνει πλήρως σύμφωνος η τοποθέτησή του και οι ενέργειες του. Εμείς σαν κίνηση καλούμε τον Πρόεδρο να αφήσει την νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή να λειτουργήσει και όπου διαπιστωθούν οποιαδήποτε προβλήματα και κενά να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Διότι με τον τρόπο που χειρίζονται αυτά τα θέματα είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να στραγγαλίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει πλέον να σταματήσουν να λένε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, διότι οι επιχειρήσεις και εδώ στην ΠΑΦΟ σε τοπικό επίπεδο, επιτρέψτε μου την φρασιολογία, έχουν βιαστεί, έχουν εξαφανιστεί πλέον. Άρα αυτή η αναπομπή του νόμου έχει σκοπό να εξυπηρετηθεί το κεφάλαιο και να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και πρέπει να εφαρμοστεί. Δυστυχώς εμάς εδώ στην ΠΑΦΟ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
τόσο το ιστορικό κέντρο, όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την πόλη, έχουν χτυπηθεί τόσο από την κρίση, αλλά έχουν εξεντωθεί κυρίως από τη λειτουργία των μεγάλων καταστημάτων. Κάνω παρέσθεση εδώ και τρομερών αθέμητων ανταγωνισμών. Και το δε πλήγμα, το τελικό, ήταν η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Διότι οι θεωρίες οι οποίες λένε ότι με την τήρηση 7 μέρες ωραρίου, ότι έχουν δημιουργηθεί καινούργιες θέσεις, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο, το ξαναλέω, βολεύει το κεφάλαιο και δεν είναι τεκμηριωμένο. Εδώ στην Πάφο είναι δυνατόν να μας λένε ότι έχουν ανοίξει σχεδόν 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Μα αυτό έχει γίνει με τη λειτουργία ενός μεγάλου πολυκαταστήματος, του οποίου εδώ στην Πάφο δεν έχει γίνει καμία μελέτη για τις επιπτώσεις των εμπορικών κόσμων, και αν τις έχουν κάνει, θα ήθελαμε να μας δώσουν πώς όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει εδώ στην Πάφο. Άρα, οποιασδήποτε ενέργειες που γίνονται είναι προς εξυπηρέτηση καθαρά συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρήσεων. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο, θα μείνουμε στην Πάφο, και τον κύριο Κυριάκο. Κυριάκο είναι από τους φίλους της παλιάς πόλης, η κίνηση φίλη της παλιάς πόλης της Πάφου. Καλημέρα, κύριε Κυριακού. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Καλημέρα και στον κύριο Υπουργό μας, να πούμε, και στην κυρία Υπουργό μας. Ετοιμάζεται που... για το Υπουργικό, κυρία Υπουργός, που φαίνεται ότι θα εκδώσει νέο διάταγμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν και την ΠΟΒΕΚ. Είναι έτοιμη να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Θεωρεί ότι είναι παράνομο. Θα προσφύγει ακόμη και στο ανώτατο δικαστήριο. Τι λέτε εσείς, κύριε Κυριάκου? Εμείς αυτό που λέμε, κυρία Γεωργίου, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι περιορισμένος, έχει πει και ο Μιχάλης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Πάφο και έτσι είναι ακριβώς. Εμείς απλώς θέλουμε να στραφούμε λίγο προς τον κόσμο, ο οποίος έχει υποστεί ένα bullying, να το πούμε, από ένα συρφετόν αρνητικό διαφημίσιο ως προς το τι πρόκειται να γίνει εάν και εφόσον τις Κυριακές μείνουν τα καταστήματα κλειστά. Εννοείται για τις απολύσεις ότι θα φύγει οι 7.000 κόσμος. Και θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι τη σημασία των μικρών, τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδοτούνται από την Ευρώπη, έτσι, όχι στην Κύπρο, από την Ευρώπη, εμείς είμαστε ένα ξεχωριστό κομμάτι, γιατί αφενός είναι η αιχμή του δόρατος κατά της ανεργίας. Με μαθηματικούς και οικονομικούς όρους, κυρίως επειδή με μικρότερους τζίρους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, 200-300 χιλιάδες για παράδειγμα, ανά επιχείρηση, μπορούν και εργοδοτούν έως και 3 ίσως και περισσότερους ανθρώπους. Και επιπλέον βοηθούν στην ανακύκλωση του κεφαλαίου στην τοπική οικονομία. Ενώ οι λεγόμενες οικονομίες κλίμακας, για να μην ονοματίζουμε τώρα ποιες είναι οι μεγάλες αναπτύξεις στην Κύπρο, κάνουν τζίρους πολλών εκατομμυρίων, με πολύ λιγότερο προσωπικό κατά αναλογία, και επιπρόσθετα βοηθούν στην εξαγωγή κεφαλαίων. Συνεπώς, από αυτές τις προηγουμένες οικονομίες τις οποίες επικαλούνται και οι σημερινοί φιλελευθερίζοντες κυβερνώντες, από όπου και προέρχονται αυτά τα προγράμματα στήριξης, πρέπει να μεταλαμπαδευτεί σε μας μια φιλόσοφη κουλτούρα, γιατί εκεί κατανόησαν ότι η μεσαία τάξη, σε παρέθεση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό το πράγμα το οποίο είχε και η Κύπρος πριν λίγα χρόνια, μέχρι λίγα χρόνια, πρέπει να στηρίζεται από έναν υγιές και χρηματοοικονομικό, αλλά κυρίως και θεσμικό πλαίσιο. Θεσμικό πλαίσιο για να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Και αυτές οι κοινωνίες εκεί πάνω γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό είναι το κλειδί για έναν υγιές οικονομικό και οικογενειακό ιστό. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να σβήνει πολλοί αστυνομικές στο καλά, αλλά πρέπει να συνυπάρξουμε σε έναν περιβάλλον θεμητού ανταγωνισμού και να μην παραβλέπουν ότι η οικονομική επιστήμη τι λέει. Λέει ότι για κάθε θέση εργασίας σε οικονομία κλίμακας στερούνται πέραν των τριών θέσεων από τις μικρές επιχειρήσεις. Και παρά αυτά τα δηλωμένα, τα φουσκωμένα νούμερα, δεν ξέρουμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει παραμύθια, κανείς δεν αναφέρει πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν λόγω αυτής της μεγάλης γαστριμαργίας των μεγάλων παιχτών, που συνάντησε πάρα πολλές φορές την ανοχή
και τη συνεργασία του κράτους. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι για τους δύο πρώτα, τον κύριο Χατζημιτσή, για να τον αποδεσμεύσουμε, γιατί έχει λίγη ώρα που είναι στη γραμμή. Το ερώτημα ισχύει και για τους δύο. Να κάνω εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου, αν είναι, αφού δεν υπάρχει εδώ η πλευρά που συμφωνεί με το να ανοίγει η Κυριακή. Λένε ότι πρέπει τέλος πάντων να εξυγχρονιστούμε. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα. Και μπορεί να σας πει κανείς, κύριε Χατζημιτσή, η Πάφος είναι μια μικρή πόλη, θεωρείται όλη τουριστική η περιοχή. Δεν θα ήταν καλό να είναι όλοι ανοιχτοί την Κυριακή? Δεν μπορείτε να δουλέψετε όλοι? Μα κοιτάξτε, αυτό είναι το παραμύθι το οποίο πλασάρουν τα μεγάλα συμφέροντα. Η νομοθεσία η οποία έχει τώρα ψηφιστεί επιτρέπει σχεδόν τη λειτουργία όλου του παραλιακού μετόπου, το σουβενίρ, τον περιττέρω. Εμείς στο εμπορικό κέντρο και πολλοί άλλοι συνδέσμοι θέλουμε την Κυριακή να κλείνουμε. Αυτή η νομοθεσία σε τοπικό επίπεδο είναι για να επιτρέψει τη λειτουργία συγκεκριμένα 4 μεγάλων πολυκαταστημάτων. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι, και γι' αυτόν εδώ στην Πάφο το τοπικό επιμελητήριο αλλά και ο Δήμαρχος Πάφου είχαν βγει και τοποθετηθήκαν υπέρ του τουριστικού ωραρίου και δυστυχώς αυτά είναι για να εξυπηρετηθούν 4 μεγάλα καταστήματα. Τίποτε άλλο. Εμάς εδώ στην Πάφο όλοι οι συνδέσμοι και όλοι οι οργανώσεις επικροτούν αυτό που έχει ψηφιστεί στην Βουλή. Δυστυχώς και το τονίζω, οι αριθμοί οι οποίοι έχουν δώσει είναι παντελώς παραπλανητικοί. Και σας λέω, εάν τις Κυριακές αυτά τα 4 καταστήματα μείνουν κλειστά, ο τζίρος τη Δευτέρα αλλά και το Σάββατο στον υπόλοιπο κόσμο θα αυξηθεί, άρα αν αυτοί απολύσουν κάποιους θα τους εργοδοτήσουμε εμείς οι μικρές επιχειρήσεις και θα εργοδοτηθεί κόσμος από πολλήν κόσμο. Δεν θα μείνουμε να εργοδοτά ένας εργοδότης όπως συμβαίνει και στη Λευκοσία με 1.000-1.200 υπαλλήλους και να έχει την ανέδεια και το θράσος να βγαίνει να λέει και να εκβιάζει ότι θα απολύσει κόσμο επιχειρηματολογώντας ότι τυχόν κατάργηση της Κυριακής θα έχει πρόβλημα η οικονομία και ότι το κράτος, αν δεν γίνει, θα έχει μείωση στο ΦΠΑ. Δυστυχώς, οι πράξεις του κράτους γίνονται από την ελεύθερη οικονομία και εάν είναι τα μεγάλα καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή, απλά μετατοπίζεται όγκος των εργασιών σε άλλες επιχειρήσεις. Δεν αυξάνεται ο τζίρος, άρα δεν αυξάνεται ούτε το VAT, ούτε οποιοδήποτε άλλη φορά. Απλά μετατοπίζονται. Και αυτά τα οποία λένε, και κλείνω, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ στην Πάφο το επιμελητήριο, ο Δήμαρχος και ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων προσπαθεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα περιορισμένων επιχειρηματιών. Τους καλώ και την Ιστάτη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διότι η δική μας η κίνηση σε συνεργασία με άλλους φορείς θα κατέλθει σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Ευχαριστώ κύριε Χατζημιτσή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Των δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλαδή πότε μπορεί να είναι? Αν σήμερα αποφασιστεί να εκδοθεί νέο διάταγμα, μπορεί να σας δούμε, ας πούμε, και αύριο στους δρόμους? Κοιτάξτε, αύριο δεν θα μας δείτε στους δρόμους, αλλά εντός της εβδομάδας, να είστε σίγουροι, διότι πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένο και οργανωμένο, διότι πλέον ο κόσμος δεν πρέπει να κατέλθει μόνο στους δρόμους, αλλά πρέπει να δώσει και άλλα μηνύματα, κλείνοντας δρόμους, κλείνοντας τις επιχειρήσεις τους και συναποφασίζοντας όλοι δυναμικά μέτρα. Εμείς δεν θέλουμε μέτρα τα οποία να είναι τη στιγμή, θέλουμε οργανωμένα μέτρα έτσι ώστε να έχει αντίκτυπο πλέον σε όλους και για όλα. Ευχαριστώ κύριε Χατζημιτσή, να είστε καλά. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυριάκου, εσείς ένα τελικό σχόλιο σε αυτό που συζητούσαμε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέμε, συμφωνώ με τον Μιχάλη σε ό,τι έχει πει όσον αφορά το κομμάτι τουρισμός. Με τον νόμο, όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό θα είναι ανοιχτοί πλην 3-4 επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον εκχρονισμό, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον πρόεδρο του ΕΒΕ της Πάφου και στον δήμαρχο μας. Τουλάχιστον ο πρόεδρος του ΕΒΕ μας είπε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις μεγάλες αναπτύξεις και η ψύχρα μας είπε να αλλάξουμε δουλειές. Εμείς αυτό το πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι το εξής, και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τα δικά μου παιδιά, σας λέω, και δεκάδων γνωστών μου και πιθανόν και πολλών δικών σας, αρνούνται να επιστρέψουν στην Κύπρο από το εξωτερικό και να ανταλλάξουν το καπέλο της αφήγησης με έναν καπελάκι το φασφουτάδικο.
Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και μάλιστα παρετρύνονται και οικογενειακώς να παραμένουν εκεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τόπο μας. Και το χειρότερο από όλη αυτή την ιστορία, κυρία Γεωργίου, είναι ότι καλλιεργούμε στον κόσμο μία κουλτούρα των 300 και των 500 ευρώ. Εδώ είναι που θέλουμε να σκεφτούν και οι καταναλωτές, τουλάχιστον ο σύνδεσμος που υποστηρίζει το ανοιχτά την Κυριακή. Πόσον κακόν κάνει στον κόσμο. Με 300 και 500 ευρώ που παίρνουν οι τριαντάριδες σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ούτε καν το γάμο ή την οικογένεια. Και επίσης, το παράπονο μας το μεγάλο είναι ότι ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βγαίνουν προκλητικά και λένε ότι είναι ραχοκοκαλιά, είναι οτιδήποτε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, αγαπητοί μου συμπατριώτες, κυβερνώντες. Στην Κύπρο είμαστε απλά το προεκλογικό θύραμα για όλα τα ίδια εκλογών και από όλους. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρόσβαση στις αποφάσεις έχουν αυτοί οι πολύ μεγάλοι χρηματοδότες των κομμάτων και των κυβερνήσεων, ειδικά στην περίπτωση αυτών των αυτής της κυβέρνησης που θέλει να δε και καλό Κύπρος να γίνει μια η πλέον φιλελεύθερη περιοχή της Ευρώπης, να τους πούμε ότι όλος ο καβγάς δεν γίνεται ούτε για την ανεργία που ξέρουν ότι δεν στέκει, δεν γίνεται ούτε για τους εξυπηρέτησης των τουριστών. Μιλούμε όλων και όλων για 1-2% του τζίρου των μεγάλων, οι οποίοι στις πλήστες περιπτώσεις κατά παρέκκληση και παράνομα και παράδειγμα έχουν πάρει άδειες, αλλά θέλουμε να σταθούμε ότι είναι από τα ψίχουλα των τραπεζών που ζητούμε να επιστρέψουν ένα μικρό ποσοστό πίσω στις μικρές επιχειρήσεις και η στάση τους πραγματικά είναι και ανηλεής, είναι και αντικοινωνική. Με όλα αυτά που βλέπουμε έχουν πέσει μάσκες που απειλούν να διώξουν κόσμο, να κλείσουν. Έναν έχουμε να τους πούμε. Και κυρίως θέλουμε να τα ακούσει ο κόσμος. Η οικονομία θα πάρει μπροστά όταν περισσότερα χρήματα μπουν στις τσέπες περισσότερων ανθρώπων. Οι ανθρώποι δεν μπορούν να είναι απλά ρηχοί και τους στέλνουμε το μήνυμα ναι και τα εκλογικά μας βιβλιάρια θα τα μαζέψουμε ομαδικά στην ΠΑΦΟ. Είναι 800 μικρές επιχειρήσεις αγαπητοί μου, το 30% έχει κλείσει, το 30% υπολειτουργεί και το υπόλοιπο 30% προσπαθεί να αφήσει τα φώτα ανοιχτά. Μπορούν να μας πούν αυτές τις θέσεις εργασίας πώς τις βλέπουν, δεν είναι ανθρώποι πίσω από αυτές. Κύριε Κυριακού, μια κουλτούρα στον κόσμο να βγαίνει έξω και να φωνάζει θέλω τα 100 ευρώ μου, θέλω τα 300 ευρώ μου, θέλω τα 500 ευρώ μου. Εδώ έχουμε καταντήσει την κυπριακή κοινωνία και μας λέει η κυρία Ζέτα και οποιοσδήποτε άλλος υπουργός ότι πρέπει εμείς να αλλάξουμε δουλειές και πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Και όταν τους λέμε καλά, τι σημαίνει να εξυγχρονιστούμε, να εννοούν ότι πρέπει να αλλάξουμε δουλειά. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά εμείς ξέρουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολύ πιο πελατοκεντρικές από αυτές τις μεγάλες, αφήνουν τον κόσμο πιο ευχαριστημένο, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν με όλον αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι ξεκάθαρο. Καλούμε... Θέλετε να μείνετε απλώς να ακούσετε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας, τον κύριο Φακοντή, αν θέλετε να σας αποδεσμεύσω ή αν θέλετε να μείνετε στη γραμμή, όπως νομίζετε. Ευχαριστώ κύριε Κυριακού. Ευχαριστώ των προτέρων πάντως για την προσπάθεια την οποία κάνει και με άλλους συναδέλφους. Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε τι είπατε. Ευχαριστείτε. Λέμε να τον ευχαριστήσουμε και εκ των προτέρων των αγαπητών κύριο Φακοντή για την προσπάθεια που κάνει με εκλεκτούς συναδέλφους του. Τιμά τη θέση του σαν βουλευτή της ΠΑΦΟΥ και γι' αυτόν τον λόγο και θα στηρίξουμε την προσπάθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κυριακού. Κύριε Φακοντή, ήταν, επειδή ρωτάει και ο ακροατής ποιος είναι ο συνομιλητής μας, ο κύριος Κυριάκος Κυριάκου είναι εκ μέρους των φίλων της παλιάς πόλης της ΠΑΦΟΥ, καταστηματάρχης βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Φακοντή, οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Φαίνεται ότι θα πάμε με νέο διάταγμα. Ακούσατε κι εσείς, είναι η κραυγή αγωνίας που εκφράζουν αυτοί οι άνθρωποι και συμπολίτες σας. Είπαμε να πάρουμε την ΠΑΦΟ σήμερα. Η ΠΟΒΕΚ λέει ότι θα στείλει και επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, μπορεί να προσφύγει ακόμη και στο ανώτατο, γιατί θεωρεί ότι θα είναι παράνομο αν εκδοθεί σήμερα νέο διάταγμα. Τι θα κάνει η Βουλή, κύριε Φακοντή? Το πρώτο που θέλουμε να τονίσουμε, κυρία Γεωργίου, είναι ότι είναι δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει με αναφορά στο Κοινοβούλιο, παρά το ότι θα αναμέναμε. Αναφορά στο ανώτατο. Στο ανώτατο όσον αφορά την νομοθεσία. Φυσικά, αναμέναμε ότι ο Πρόεδρος θα σεβόταν την μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής, θα έρθετε τη συγκεκριμένη νομοθεσία στην πράξη, να την δούμε δηλαδή να λειτουργεί
και αν υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποιες αδυναμίες, να προχωρούσαμε να την διορθώσουμε. Δυστυχώς, κάτω από την πίεση των λίγων μεγάλων επιχειρηματιών, προχωρεί στην αναφορά στον άτομο δικαστήριο. Κατά την άποψή μας, λαθασμένη αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική, η οποία φέρνει σε σύγκρουση την κυβέρνηση με την ίδια τη Βουλή. Το δεύτερο και ακόμα πιο τραβηγμένο είναι η περίπτωση έκδοσης νέου διατάγματος. Νέου διατάγματος δηλαδή για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα καταστήματα με βάση το υφιστάμενο ωράριο και την υφιστάμενη έκταση. Δηλαδή ανοιχτά τα καταστήματα σε όλη την Κύπρο, όλες τις μέρες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό θα φέρει σε μετοπική και κάθετη ρήξη την κυβέρνηση με την Βουλή. Πήραμε νομικές συμβουλές. Η θέση των νομικών που συζητήσαμε, αλλά και των υπηρεσιών της Βουλής, είναι ότι δεν μπορεί να προχωρήσουν στην έκδοση νέου διατάγματος. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο νόμος λέει ότι τα υφιστάμενα ωράρια, τα υφιστάμενα διάταγμα έχει ισχύει μέχρι τις 14, από τις 14 και εντεύθεν τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος που ψηφίσαμε, όπου αντικαθιστούνται τα διατάγματα με κανονισμούς. Και άρα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορούν να εκδοθούν διατάγματα. Ίσως επειδή θα γίνει η αναφορά αυτό να είναι ένα παραθυράκι, δηλαδή επειδή αν το αναφέρει ο πρόεδρος αυτό το νόμο, αν τον αναφέρει στο ανώτατο δικαστήριο, ίσως εδώ να υπάρχει αυτό το παράθυρο που να τους δίνεται η ευκαιρία να το πράξουν αυτό και να εκδώσουν νέο διάταγμα. Διότι, να θυμίσω κάτι, κύριε, ναι. Ότι πριν 15 μέρες, με πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού, έγινε τροποποίηση του νόμου, του βασικού νόμου, το οποίο είχαμε ψηφίσει ότι μετά την απόφαση της Βουλής για άρση του δικαιώματος έκδοσης διαταγμάτων από τον εκάστοτε υπουργό και αντικατάστασή τους με κανονισμούς. Εκείνη η απόφαση είχε ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Μαΐου. Λόγω του ότι η Επιτροπή δεν ήταν έτοιμη, κατέθεσε πρόταση νόμου ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπου δώσαμε 15 μέρες παράταση. Συγκεκριμένα μέχρι τις 14 Μαΐου. Αυτή η νομοθεσία εγκρίθηκε από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ. Αυτό που θα κάνει τώρα ο Πρόεδρος είναι αναφορά την πρόταση νόμου, την οποία είχε καταθέσει αρχικά ο κ. Βότσης και είχε διαμορφωθεί με το περιεχόμενο που πήρε στην τελική του μορφή από το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ. Αυτό θα προσβάλλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον άνω δικαστήριο. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο νόμος έχει ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής, δηλαδή με βάση τους κανονισμούς, τη 14η Μαΐου, εμείς κρίνουμε ότι δεν μπορεί το διάταγμα, το οποίο είναι δευτερογενής νομοθεσία, να υπερβεί του βασικού νόμου που λέει ότι μέχρι τις 14 Μαΐου τα διατάγματα τερματίζονται και αντικαθίστανται. Ωραία, ξεκάθαρο. Αν σήμερα έχουμε νέο διάταγμα, μπορεί να κάνει κάτι η Βουλή? Έχετε σκεφτεί κάτι, σας δίνει όμως κάτι ως όπλο, ας πούμε? Λοιπόν, αν αυτό γίνει τελικά, που απευχόμαστε, η Βουλή, η Επιτροπή Εργασίας θα συνέλθει έκτακτα για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θα πάρει σίγουρα συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα αντίδρασης, διότι μια τέτοια ενέργεια θα θεωρηθεί εξεργή, θα θεωρηθεί ότι προσκάπτει το ρόλο και την λειτουργία της ίδιας της Βουλής και της αρμόδιας Επιτροπής και θα δούμε τι μέτρα λαμβάνουμε όσον αφορά και την σχέση ακόμη μεταξύ του Υπουργείου και της Επιτροπής. Από την άλλη, θα μελετήσουμε και την πιθανότητα λήψης άλλων μέτρων από πλευράς της Βουλής, της πλειοψηφίας της Βουλής, για αντιμετώπιση αυτής της νέας κατάστασης, την οποία δρομολογεί η κυβέρνηση, η οποία τη φέρνει κάθετα αντίθετη και με τη Βουλή και με τη μεγάλη πλειοψηφία. Ξεκάθαρο. Άρα θα έχουμε εξελίξεις. Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά είναι και μια ουσιαστική πρόκληση προς την νομιμότητα και τους θεσμούς. Ευχαριστώ. Αν θέλει ο κύριος Κυριάκου, έτσι αφού είναι στη γραμμή, 30 δευτερόλεπτα θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κυριακού? Ναι. Αυτό που ήθελα κλείνοντας να πω είναι ότι πρέπει όλοι να σκεφτούμε, εφόσον οι σημερινοί κυβερνώντες μας θεωρούν κυριολεκτικά σαν έναν προεκλογικό θύραμα και τίποτε άλλο, να τους αφαιρέσουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης και να προτείνουμε σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη μία άκρη της Κύπρου μέχρι την άλλη, εάν και εφόσον επιμένουν και κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο την Κυριακή,
να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε εκλογικά βιβλιάρια οργανωμένα από τη μια άκρη της Κύπρου μέχρι την άλλη να τις παραδώσουμε, διότι τελικά εμείς δεν έχουμε καμιά αξία. Αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κυριάκου. Κύριε Φαγκοντή. Ευχαριστώ και εκείνον, ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω και τον φίλο τον Κυριάκο για τα καλά του λόγια και να πω απλώς αυτό που κάνουμε είναι γιατί το πιστεύουμε, γιατί πρέπει και θέλουμε να στηρίξουμε τη μικρομεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι όντως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και αυτή την προσπάθεια μας θα τη συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ κύριε Φαγκοντή, θα περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τα ακούσατε κι εσείς. Άρα εντός ημέρας έχουμε σημαντικές εκτιμώ εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Ειδικά αν εκδοθεί νέο διάταγμα σήμερα μετά το Υπουργικό, τότε ανοίγει ο ασκός του όλου, μπορεί να πει κανείς. Λέει ακροατής ότι έγινε για τις εκπίσεις, θα γίνει και για τις υπεραγορές. Οι εργαζόμενοι για αυτά που πρέπει δεν εισακούονται, άρα υποτάσσονται. Λέει ο κύριος Στοφαρής, ακροάτρια λέει η 9χρονη, η ακροατής λέει η 9χρονη κόρη μου προτείνει να μείνουν ανοιχτές τις Κυριακές οι μικρές επιχειρήσεις και να κλείσουν τα μεγάλα μολ. Ρωτά άλλος πόσα χρωστούν στο κράτος οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Νομίζω 25-30 άτομα είναι κάτι δις που χρωστούν. Α, στο κράτος λέτε, όχι στις τράπεζες, δεν ξέρω ακριβώς στο κράτος πόσα χρωστούν. Γιατί η κυβέρνηση να επέμβει, λέει, στις τιμές των καυσίμων από τη στιγμή που έχει τόσα έσοδα από την φορολογία. Άλλος λέει για τα καύσιμα τι γίνεται. Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με τα καύσιμα, 7 και 15 με τους συνδέσμους των καταναλωτών. Θα έχουμε και τον Υπουργό Εμπορίου για το θέμα των καυσίμων, κυρίες και κύριοι. Ακόμη υπάρχουν αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω μετά όλα αναλυτικά. Υπάρχει και ένας που διερωτάται αν έχουμε δικτατορία με αφορμή και με όλα αυτά που συμβαίνουν και με το ωράριο των καταστημάτων. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Υπουργό Εμπορίου. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα των καυσίμων, κυρίες και κύριοι, τις τιμές βεβαίως. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Εμπορίου, κύριος Λακκοτρύπης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Λοιπόν, κάνατε μια ευρεία συσκέψη και πάλι χθες. Λέτε περισσότερη διαφάνεια και ανταγωνισμός θα βοηθήσει στο να ελέγχουμε έτσι καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε αυξήσεις που δεν είναι, τέλος πάντων, δεν πρέπει να τις έχουμε. Να τα παίρνουμε ένα-ένα. Όταν λέμε η περισσότερη διαφάνεια, είναι αυτό που είπατε με τα κινητά, να σας στέλνουν οι πρατηριούχοι τις τιμές για να έχετε έτσι πιο άμεσο έλεγχο, κύριε Υπουργέ. Και όχι μόνο, κυρία Γεωργίου, απλά να πω ότι η χθεσινή σύσκεψη ήταν συνέχεια της συνάντησης που έγινε πριν περίπου δύο μήνες, όπου αποφασίστηκαν αυτά τα μέτρα και χθες ενημερώσαμε τους καταναλωτές, το Βοηθό Γενικών Ελεκτήν και τη Γενική Εισαγγελία, που βρισκόμαστε στην εφαρμογή τους. Όπως πολύ ωραία έχετε πει, θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η διαφάνεια, ο δεύτερος είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των φορτίων που φτάνουν στην Κύπρο και ο τρίτος βεβαίως είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, έχουμε ήδη ως πρώτο μέτρο δημοσιεύσει και δημοσιεύουμε κάθε εβδομάδα την εβδομαδιαία επισκόπηση της τιμής των καυσίμων, πώς αυτή συγκρίνεται με τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν τους φόρους, μετά τους φόρους και πώς χτίζεται η τιμή αυτή. Και αυτή την εβδομαδιαία επισκόπηση που δημοσιεύεται κάθε Παρασκευή μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Το δεύτερο είναι αυτό το διάταγμα που υπέγραψα τη Δευτέρα, όπου θα λαμβάνουμε πλέον τις τιμές ηλεκτρονικά και θα βλέπουν οι καταναλωτές ό,τι βλέπει και η αντλία του πρατηριούχου. Δηλαδή σε ζωντανές τιμές, σε πραγματικό χρόνο. Για πιο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Όχι μόνο για σκοπούς διαφάνειας, αλλά για να δώσουμε και τα εργαλεία στα χέρια των καταναλωτών να κάνουν τις επιλογές τους. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν πάρουμε και τη σημερινή τιμή, ξέρετε, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή ξέρει αν η βενζίνη πρέπει να πωλείται 1,30, 1,31 και όχι πιο κάτω ή πιο πάνω, ας πούμε. Εάν θυμάστε πριν μερικούς μήνες που δημοσιεύτηκε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή μας, είχε κάνει μια σειρά από παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τον έλεγχο που ασκούμε στα φορτία που φτάνουν στην Κύπρο, στα φορτία. Έτσι, επειδή αυτή η πρακτική είναι αυτή που εφαρμόζεται τα τελευταία 10 χρόνια, έχουμε μπει και έχουμε βγει έναν διαγωνισμό για να προσλάβουμε εξωτερικούς συμβούλους να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο που ασκούμε έλεγχο στα φορτία και να συμμορφωθούμε ουσιαστικά και με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
για να μπορεί ο Υπουργός, το Υπουργείο, να έχει ενώπιον του στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να βασίσει την όποια απόφασή του. Και χθες ουσιαστικά τη Δευτέρα, έκλεισαν οι προσφορές. Υπολογίζω σε περίπου 10 μέρες να έχουμε κατακυρώσει και να αρχίσει η δουλειά για να βελτιώσουμε και αυτόν τον άξονα στον οποίο έχουμε επικεντρωθεί. Γιατί είναι σημαντικό να πω, κυρία Γεωργίου, ότι για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, που το χρονίζω πρόβλημα, πρέπει να το δει κάποιος ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Είναι διάφορα κομμάτια του. Ναι. Σας έλεγαν και πριν οι καταναλωτές ότι είχατε και στα χέρια σας το πλαφόν. Γιατί δεν βγάλατε αυτό το χαρτί, αυτό τον άσο από το μανίκι, κύριε Λακκοτρίπη? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο γενικός ελεγκτής, κυρία Γεωργίου, έρχεται και σου λέει στην ετήσια έκθεσή του ότι δεν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος. Εκείνη τη στιγμή, όποια απόφαση πάρει ο Υπουργός, μπορεί να φέρει να εκθέσει το κράτος και κατ' επέκταση το φορολογούμενο πολίτη. Θα πρέπει να διορθώσουμε πρώτα τον τρόπο. Βέβαια, στο παρελθόν δεν γίνονταν. Δηλαδή, έγινε χρήση αυτού του πλαφών από προηγούμενους υπουργούς. Νομίζω μία φορά το 2010, νομίζω θυμάστε, ήταν δύο μέρες και αμέσως αναιρέθηκε. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι, να είναι βέβαιος ο Υπουργός ότι τα στοιχεία που έχει μπροστά του είναι αξιόπιστα και είναι πάνω σε αυτόν το σημείο στο οποίο είχαμε παρατήρηση από τον Γενικό Ελεγκτή. Οπότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας είναι αξιόπιστα για να μην εξέτουμε το κράτος σε αχρίαστους κινδύνους. Και όταν λέω το κράτος, ξανά εννοώ το φορολογούμενο πολίτη και εννοώ τους καταναλωτές πάλι. Όταν συζητάμε και λέμε τώρα ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός αυτός πώς θα γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές? Με περισσότερα πρατήρια, αυτό που λέτε κι εσείς. Έχουμε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου υπάρχει έναν, θα έλεγα, πιο υγιές μείγμα από πρατήρια. Δηλαδή υπάρχουν και πρατήρια όπως τα έχουμε εμείς σήμερα, υπάρχουν και χαμηλού κόστους πρατήρια, υπάρχουν και αυτοεξυπηρετούμενα πρατήρια. Είμαστε και σε εκείνον το σημείο, έχει μερικούς μήνες που δουλεύουμε πάνω σε μια στρατηγική μέσω πρόθεσμη, ποια θα ήταν η βέλτιστη εικόνα των πρατηρίων που θα πρέπει να έχουμε στην Κύπρο, ούτως ώστε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα αδειοδότησης των πρατηρίων, να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε και να φτάσουμε σε αυτήν την εικόνα, πώς θα θέλουμε να φαίνονται στα επόμενα χρόνια. Ωραία. Έτσι, κλείνοντας, επειδή ρωτούν και ακροατές, θα πιάνουν στα κινητά ο κάθε πολίτης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα μπορεί να έχει στο δικό του κινητό αριθμό, ας πούμε, τις τιμές των καυσίμων, έτσι θα είναι αυτό με τα κινητά? Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία εφαρμογή για κινητά, η οποία χρησιμοποιείται, αυτή βελτιώνεται αυτή τη στιγμή. Οι τιμές όμως που λαμβάνονται, να το εξηγήσω αυτό, δεν είναι πραγματικές. Δηλαδή βασίζονται πάνω σε παρατηρητήρια που κάνει το Υπουργείο μου με κατηδίαν επισκέψεις κάθε δύο εβδομάδες ή μπορεί και περισσότερο. Όχι, απλώς ρωτούν οι ακροατές πώς θα ξέρουν τον αριθμό των κινητών. Δηλαδή, επειδή τίθεται ίσως και θέμα προσωπικών δεδομένων, ποιος θα έχει αυτά τους αριθμούς για να στέλνει αυτά τα μηνύματα? Κατεβαίνει το όποιος επιλέγει, θα κατεβάζει την εφαρμογή. Όπως γίνεται σήμερα στα έξυπνα τηλέφωνα, θα κατεβάζει την εφαρμογή. Θα επιλέγει ποιον καύσιμο τον ενδιαφέρει και με βάση την περιοχή που βρίσκεται θα του λέει ποιο είναι το φθηνό καύσιμο. Να πω όμως είναι ότι τα smartphones, τα application, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα στέλνετε. Ο καθένας από το δικό του κινητό απλώς θα έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να κατεβάσει τις τιμές. Είναι ξεκάθαρο. Να ξεκαθαρίσω όμως, κυρία Γεωργίου, σημαντικό ότι θα δώσω περιθώριο περίπου ένα μήνα για να συμμορφωθούμε τις πρόνοιες του διατάγματος. Κύριε Λακκοτρίπη, σας χάσαμε. Κύριε Υπουργέ, έπεσε η γραμμή. Να δοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Υπουργό, απλώς για να ολοκληρώσει την φράση του, γιατί είπε ότι θα δώσει διορία ενός μηνός για αυτό το διάταγμα. Και εκεί κάπου κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έπεσε η γραμμή την ώρα που λέγατε ότι θα δώσετε διορία ενός μηνός και... Ναι, με συγχωρείτε, θα δώσουμε διορία ενός μηνός για να αλλάξουν τα συστήματα πληροφορικής των πρατηρίων και να μπορέσουμε να αρχίσουμε να λαμβάνουμε τα δεδομένα. Και όταν έχουμε τα δεδομένα στα χέρια μας, θα λανσάρουμε βεβαίως και θα ενημερωθούν και οι καταναλωτές
και επίσημα. Άρα σε ένα μήνα πρέπει να έχουμε και εδώ εξέλιξη. Περίπου ένα μήνα, ναι, απλά για να ετοιμαστούν τα συστήματα πληροφορικής για να μπορέσουμε να λαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, κύριε Λακκοτρίβη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε έτσι ακόμα κάποια μηνύματα που δεν τα είδαμε προηγουμένως. Τα περισσότερα έχουν να κάνουν για τα ωράρια των καταστημάτων. Εντάξει, για τις τιμές των πετρελαιδών, να πω εδώ ακόμα ένα μήνυμα που λέει ο φίλος ο Γιαννάκης ο Τοφαρής, ότι είναι αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, λέει. Και δεν βγάζω περισσότερο το μήνυμα του ανώτερου σταδίου του υπεριαλιστικού συστήματος, δηλαδή του καπιταλισμού. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τα ωράρια τα έχουμε πει. Εδώ ένας ακροατής λέει ότι ήταν μόνιμος κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών. Γύρισε πίσω, λέει, δυστυχώς γύρισε το 2007. Και όταν έφευγε, λέει, οι φίλοι του οι Αμερικανοί το ρωτούσαν γιατί φεύγεις και εγώ απαντούσα, λέει, πάω πίσω στην Κύπρο γιατί έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, επειδή τα μόλ είναι κλειστά. Ενώ στην Αμερική εξηγούσα ότι δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα και την Κυριακή πάμε στα μολ και τους έλεγα ότι στην Κύπρο την Κυριακή τα μολ είναι κλειστά. Αυτή είναι η ποιότητα ζωής. Δυστυχώς, λέει, αυτά έλεγα το 2007. Λοιπόν, έχουν να πληρωθούν από τον Γενάρη οι πολυτεκνοί, λέει εδώ ο ακροατής. Άλλο θέμα, δεν ξέρω φίλο ακροατή, η ακροάτρια αν έχει να κάνει σχέση με... το θέμα με τις αιτήσεις, αν έχετε συμπληρώσει τις νέες φόρμες, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τις νέες αιτήσεις που βγαίνουν κάθε χρόνο, ίσως γι' αυτό να έχετε πρόβλημα και δεν έχετε πάρει τα χρήματα. Αν θέλετε μετά κάντε εδώ ένα τηλέφωνο στον Άστρα να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες γιατί δεν έχετε πληρωθεί. Άλλος λέει το πρόβλημα δεν είναι ποιες ημέρες και ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, αλλά οι εργασιακές σχέσεις, δηλαδή τι θα αμείβεται ο εργαζόμενος αν υπάρχει συνεχές ωράριο, το Σαββατοκυριακό να είναι διπλάσιος ο μισθός και για παράδειγμα λέει σε όλους τους φούρνους τότε θα δούμε τα μαγαζιά να μένουν ανοιχτά. Άρα, λοιπόν, απολογούμε αν μου έφυγε κάποιο μήνυμα γιατί γύρισε και σελίδα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Νέστορα Νέστορος, είναι ο ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στην ΔΕΑ, στην Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους. Πήγαν και είδαν τον Παν Κι Μουν στη Νέα Υόρκη. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον μια πολύ μεγάλη πληγή της κυπριακής τραγωδίας. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε τον κύριο Νέστορος. Είπαμε ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στην ΔΕΑ. Καλή σας μέρα κύριε Νέστορος. Καλημέρα κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, ήρθατε πίσω από τη Νέα Υόρκη. Εκεί συναντηθήκατε με τον Παν Κι Μουν. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να μας πείτε τι υπόθηκε κύριε Νέστορος. Ναι, συναντηθήκαμε με τον Παν Κι Μουν. Ήταν μία από τις συναντήσεις, γιατί είχαμε και άλλες συναντήσεις. Αλλά πάντα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι η πυραμίδα, ναι. Η κορυφή. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται ήταν μια τιμητική συνάντηση για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, λόγω και προγράμματος, λόγω και της θέσης του. Καταρχήν, ήταν ευχάριστη έκπληξη ότι γνώριζε πού βρίσκεται το πρόγραμμα, δηλαδή το πόσο ακόμα υπολείπονται να εντοπιστούν, πόσοι έχουν ταυτοποιηθεί και ο ίδιος ανάδειξε ότι έχει γνώση το τι εξυπακούεται, το τι εστί αγνοούμενος λόγω και από τη χώρα που προέρχεται, από την Βόρεια Κορέα. Mm-hmm. Ενδιαφέρθηκε να δει πώς προχωρά το πρόγραμμα, τις δυσκολίες που η αλήθεια λέγεται είχαμε από πριν σαν Διερευνητική Επιτροπή θέση τους άξονες που θα κινόμασταν γιατί θέλαμε να δοθεί η εικόνα, η πραγματική εικόνα προς τους συνομιλητές μας το πώς προχωράμε, ποιες είναι οι δυσκολίες και αυτό που τους ζητήσαμε ιδιαίτερα πέραν της βοήθειας των προσπαθειών μας είναι ότι επειδή η ΔΕΑ μπαίνει τώρα σε μια προσπάθεια να εκδώσει ένα βιβλίο για το έργο της μέσα όμως από το επιστημονικό πεδίο και από τα βιώματα των επιστημόνων που δουλεύουν στη ΔΕΑ, τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και η πρόθεσή μας είναι του χρόνου περί τον Μάιο ή τον Ιούνιο να το παρουσιάσουμε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών και να κάνουμε και μια έκθεση φωτογραφίας. Του ζητήσαμε να το προλογίσει και κατά πόσο θα μπορούσε και ο ίδιος να κάνει την έναρξη αυτής της εκδήλωσης. Mm-hmm. Και τι σας είπε, θα το δει. Ο ίδιος είπε ότι να του στείλουμε κάτι γραπτός. Βέβαια,
τον ενδιαφέρει το κομμάτι των αγνωμένων και νομίζει ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, εστιάσατε φαντάζομαι έτσι λίγο περισσότερο στα προβλήματα. Ας πούμε, για ένα παράδειγμα, ένα από αυτά που είναι και το ίσως το πιο σοβαρό, συνεχώς λέτε για τη στάση της Τουρκίας, ότι δυσκολεύει τα πράγματα. Θέσατε αυτό το θέμα. Η αλήθεια λέγεται ότι μέσα από την... από το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής, τα συμπεράσματα πλέον που εξάγονται για αυτές τις δυσκολίες είναι από το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή δεν είναι απλά στο θεωρητικό. Δηλαδή υπάρχουν όντως, αν συνεργαζόταν η Τουρκία και οι άδειες για τις στρατιωτικές ζώνες θα ήταν πιο πολλές, σίγουρα ο χρόνος θα συντόμευε για να μπορέσουμε να κάνουμε σκαφή σε στρατιωτικές ζώνες. Και το απλό επιχείρημα είναι ότι θα μπορούμε, όπως είναι τώρα οι χώροι που βρίσκονται εκτός στρατιωτικών ζωνών, είναι περί τους 260, αν συνεχίσουμε τους ίδιους ρυθμούς, και αυτό είναι καταγραμμένο κάτω στις θέσεις μας, θα πάρουν 2 χρόνια, αν συνεχίσουμε τους ίδιους ρυθμούς στις στρατιωτικές ζώνες θα πάρουμε 10. Δηλαδή είναι τόσο απλό, τόσο πρακτικό, δεν είναι για χάρη της συζήτησης. Όπως και η πρόσβαση σε αρχείο, που η συζήτηση γίνεται ότι εμείς έχουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες από τα δικά μας αρχεία και από άλλες υπηρεσίες, αλλά το κομμάτι που απουσιάζει είναι της Τουρκίας, διαβάζοντας αρχεία, τα οποία καταθέτουμε κατ' επέκταση κάποια συγκεκριμένα έγγραφα στη Διερευνητική Επιτροπή, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος με μία ανάγνωση ότι σίγουρα κάποιος γνωρίζει. Άρα αυτή τη γνώση την θέλουμε. Προσπαθήσαμε σαν Γραφείο Ελληνικού Κύπριου να ξεφύγουμε λίγο από τη θεώρηση και να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί και ουσιαστικοί για να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα. Ο Ban Ki-moon τι είπε ακριβώς επ' αυτού, μπορεί να ασκήσει κάποια πίεση προς την Τουρκία? Θεωρώ περισσότερο ότι οι άλλες δύο συναντήσεις θα ήταν έτσι επί του πιο πρακτικού κομματιού. Οι οποίες ήταν? Οι οποίες ήταν με τον βοηθό Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον Τζέφρι Φέλτμαν, που ασχολείται με πολιτικά θέματα, με εξωτερική πολιτική, και την Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των ΗΕ, την Ελίζα Πέντη Σπέχαρ. Εκεί νομίζω ήμασταν, γιατί είχαμε και περισσότερο χρόνο, για να μπορεί να γίνει μια πιο εντελεχής συζήτηση επί αυτών των θεμάτων. Δεν μπορώ να πω ότι συνεχώς χρησιμοποιούσαμε και λέγαμε για την Τουρκία, αλλά νομίζω είναι ή λίγο φαϊνότερο το που βρίσκονται τα προβλήματα. Δηλαδή πολλές φορές το να γίνεται η μεγάλη χρήση και η Τουρκία και η Τουρκία δεν νομίζω ότι όλες τις φορές βοηθά. Εκείνο που θα βοηθά νομίζω ότι είναι η στάση που έχουμε εμείς όλοι για την ευρωπαϊκή κοινότητα, η σωστή στάση, η σωστή διαχείριση στο να βοηθήσουμε να επιλύσουμε αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα που τι και τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν λόγο ότι αυτή όλη η εμπειρία που αποκτείται στην Κύπρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια χρονική στιγμή και για άλλες χώρες. Μάλιστα. Άρα η Κύπρος πιθανώς σε κάποια στιγμή να καλεστεί αυτή την εμπειρία να την μεταφέρει και να την παραχωρήσει σε κάποιες άλλες χώρες, γείτονες χώρες που έχουν πολύ πιο μεγάλους αριθμούς από εμάς. Αλλά όμως ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος ο αγνοούμενος, δηλαδή να μην μπορεί μια οικογένεια να πάρει έστω μία απάντηση για το τι έχει γίνει. Για την τύχη αυτού του ανθρώπου. Για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ βασανιστικό αυτό το ερώτημα. Αντιλαμβάνομαι κι εσείς τώρα, επειδή την Παρασκευή ξεκινούν οι συνομιλίες, κύριε Νέστορος, υπάρχει έτσι ένα κλίμα εφορίας, ειδικά μετά τις εκλογές, ότι ο κύριος Ακίντζη έχει νικήσει αυτές τις εκλογές στα κατεχόμενα. Είστε κι εσείς αισιόδοξοι ότι το κομμάτι με το οποίο ασχολείστε και οφείλετε να διεκπαιρεώσετε ένα έργο, ότι ίσως να κυληθούν μάλλον τα πράγματα λίγο καλύτερα και για εσάς? Ευελπιστώ και σε αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα της δικής μας πλευράς, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βοηθηθούμε και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Φυσικά οι Ελληνοκύπροι είναι πολύ πιο μεγάλη αριθμή για τον ανθρώπο που ψάχνουμε. Για τους Τουρκοκύπρους έχουμε εικόνα το που βρίσκεται η μεγάλη μάζα αυτών γύρω στο 75%, όμως δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα για τους Ελληνοκύπριους και εδώ χρειάζεται η μεγάλη βοήθεια και του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων
για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Μπορούμε όμως να είμαστε στις ερωτήσεις μας και στα αιτήματά μας συγκεκριμένοι, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες και φανφάρες. Να ευχηθούμε καλή δουλειά και τι να πει κανείς. Το είπαμε, το λέμε πολλές φορές, το λέμε τόσα χρόνια. Είναι η πιο ευαίσθητη πτυχή της κυπριακής τραγωδίας αυτή. Αυτό που πρέπει να πούμε λόγω του έτσι, της πολύ ευαίσθητης αυτής πτυχής του ανθρωπιστικού ζητήματος, ότι ακροατές που μας ακούν, αν γνωρίζουν γεγονότα, μπορεί να αντέπαν και στο παρελθόν και να πέρασαν έτσι και να μην τα αγγίξαμε. Θέλετε να ξαναέρθουν, να ξαναπούν τις ενίσχυσεις. Θα ήταν πολύ βοηθητικό. Εγώ πρόσφατα που ήμουν στη Νέα Υόρκη, ήμουν συγκεκριμένο πρόσωπο στο Μίσιγκαν, μέσα διαβάζοντας, απλά οι λειτουργοί μου έφεραν σημειώματα, διάβαζα συγκεκριμένο όνομα, τον αναζήτησα και αμέσως εντοπίστηκε από την παροικία και ήταν ευχάριστο, γνώριζε γεγονότα ο άνθρωπος. Και όλα αυτά τα γεγονότα, όταν τα φέρουμε στην επιφάνεια ξανά, είναι εδώ που νομίζω ότι θα αντιληφθούν ακόμα περισσότερο οι Τουρκοκύπριοι, ότι δεν είναι κενού περιεχομένου, δεν είναι απλά μια συστηματολογία, δεν αναζητούμε απλά να δημιουργήσουμε προβλήματα, αναζητούμε να δώσουμε λύσεις στις οικογένειες των αγνωμένων. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή, να μην τον πληγώσω, τι γίνεται, λέει, με αυτούς που είναι δηλωμένοι ότι σκοτώθηκαν στην εισβολή. Και με αυτούς κάνουμε προσπάθειες για να μπορέσουν να γίνουν και για αυτούς τους ανθρώπους εκταφές. Αν μιλούμε για τους 126, θα έπρεπε να βρίσκονται στον κατάλογο των αγνωμένων. Και ευελπιστώ πραγματικά και νιώθω ότι θα βρεθεί λύση και για αυτή την ομάδα, κατηγορία αυτών των ανθρώπων, γιατί και αυτοί πρέπει να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, να έχουν ένα χώρο ταφής, να τους ανάβουν ένα κερί οι δικοί τους ανθρώποι, να τους παίρνουν κάποιο λουλούδι. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και είμαι αισιόδοξο ότι θα βρεθεί λύση για αυτούς. Μακάρι, ευχαριστώ κύριε Νεστορός. Καλή δουλειά. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, ήταν στη Νέα Υόρκη, ήταν το Γενικό Γραμματέα, η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους. Πάντα είναι σημαντικές οι όποιες συναντήσεις με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ανοίγουμε και το αθλητικό παράθυρο. Είναι εδώ η Κατερίνα. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Ελπίς, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Champions League, έχουμε και τα δικά μας. Λοιπόν, άρχισε από που θες. Θες να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Ναι. Να πω το αποτέλεσμα χθες βράδυ. Η πρόκριση πάει στην Μπαρτσελόνα, νίκησε η Μπάγερν Μονάχου 3-2. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Μπάγερ άνοιξε το σκορ. Στο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα γύρισε το παιχνίδι. Και στην επανάληψη η Μπάγερ Μονάχου νίκησε 3-2. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρόκριση στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Απόψε θα γίνει ο άλλος ημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Real Madrid με την Juventus. Θυμίζω ότι η Ιταλική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι νίκησε με 2-1. Εδώ είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Εδώ όλα είναι πιθανά. Αυτό το γκολ που πέτυχε η Real Madrid στην Ιταλία είναι σημαντικό και όλα είναι πιθανά. Το αποτέλεσμα μπορεί να έχει το προβάδισμα η Juventus, αλλά το 1-0 δίνει την πρόκριση στην Real. Θα δούμε τι θα γίνει απόψε. Η Juventus δεν νομίζω να τα βάλει τους εύκολα κάτω, αλλά θα δείξει. Έφτασε μέχρι εδώ, ίσως να... Τώρα δηλαδή η Μπαρσελόνα περιμένει απόψε την αντίπαλο στον τελικό, έτσι. Ναι, η Real, 6 του Ιούνιου τελικός. Ναι, η Real, η Juventus. Στα δικά μας τώρα, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη του μεγάλου τελικού. Βεβαίως για το ΑΠΟΕΛ προέχει το σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στο ΓΑΣΥΠΗ. Και για την ΑΕΚ είναι κρίσιμο το παιχνίδι αυτό, αφού αν κερδίσει. Να μην τα επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλά σενάρια για την υπόθεση τίτλος αλλά και για το θέμα της Ευρώπης.
Τα τελευταία 24 ώρα παίζει πολύ έντονα το όνομα του Καμινισκή, του τερματοφύλακα της Ανόρθωσης. Φαίνεται ότι στην Ανόρθωση θέλουν τον ποδοσφαιριστή να τον κρατήσουν υπό τη μορφή του δανεισμού βεβαίως για ακόμη έναν χρόνο. Επειδή χθες γράφτηκε ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Ομόνια, φαίνεται ότι οι Βέλγοι μπέρδεψαν την Ομόνια με το ΑΠΟΕΛ. Ενδιαφέρον υπήρχε από το ΑΠΟΕΛ για τον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης. Είναι 21 ετών νεαρός ο τερματοφύλακας ο Καμίνσκι, ο Τόμας Καμίνσκι. Και πολύ καλός. Και εξαιρετικός τερματοφύλακας. Και η Άντερλεκτ για να τον παραχωρήσει υπό τη μορφή όχι δανεισμού, αλλά για να τον δώσει μεταγραφή θέλει 1,5 εκατομμύριο. Αυτό νομίζω ότι είναι, είναι απαγορευτικό ποσό για τις κυπριακές ομάδες. Ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει στην Ανόρθωση. Θα δούμε, το θέμα θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Η Ανόρθωση θέλει, ο Καμίνσκι θέλει. Δεν αποκλείεται όμως να μπει σφήνα κάποια ομάδα είτε από το εξωτερικό είτε ξέρω εγώ. Θα δούμε. Να δούμε τι γράφει σήμερα ο αθλητικός τύπος. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Σήμερα νέα αποστολή μιας επιλογής. Η Ομόνια θέλει πάση θυσία τους 3 βαθμούς στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της προκειμένου να παραμείνει στη διεκδίκηση Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Παρασκευή τα νεότερα. Η ΑΕΛ συνεχίζει την προετοιμασία της για τον τελικό του κυπέλλου με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ. Θυμίζουμε ο μεγάλος τελικός θα γίνει 20 του Μάη, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, στο Γασιζή στη Λάρνακα. Νεότερα όσον αφορά την περίπτωση τα Κουμπατζούμια αναμένονται την Παρασκευή. Κρεσέντο επαφών, η Νέα Σαλαμίνα αρχίζει διαπραγματεύσεις με υφιστάμενους παίκτες για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τον προγραμματισμό. Για πρώτη φορά άγχος 0, η Αγία Νάπα προετοιμάζεται χωρίς πίεση για τον αγώνα του Εθνικού Άχνας. Όλα τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου είναι αδιάφορα. Ελπίς, κυρίες και κύριοι, αρκετές σκέψεις για το νέο τεχνικό του Ερμή. Θέλει νίκη ως το τέλος ο Απόλλωνας και βέβαια να περιμένει και στραβοπάτημα των άλλων ομάδων για να μπορεί να ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου. Μια θέση στον τελικό διεκδικούν απόψε Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους. Βαριές κατηγορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες. Είναι γνωστό αυτό και επίσημα. Έχει δει και το φως της δημοσιότητας στο κατηγορητήριο. Κατηγορείται για για ασημένο παιχνίδι ουσιαστικά μαζί με τον πρόεδρο της άλλης ομάδας στην Ελλάδα, η οποία ο πρόεδρος της, ο οποίος επίσης κατηγορείται, είχαν να συνεννοηθεί σύμφωνα με το κατηγορητήριο να στήσουν το παιχνίδι με την Βέρεια το 3-0. Ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 3-0 και αντιμετωπίζει αυτές τις κατηγορίες ο κύριος Μαρινάκης. Περιμένουμε τις αντιδράσεις. Ήδη στον Ολυμπιακό λένε ότι δεν έχουν λάβει το συγκεκριμένο κατηγορητήριο που είδε το φως της δημοσιότητας. Και εμείς θα περιμένουμε έτσι για να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει τελικά με αυτό το θέμα. Ένας από τους μάρτυρες αυτής της υπόθεσης είναι ο κύριος Καλαϊτζίδης, πρώην προπονητής της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος ήταν στην Βέρεια και αμέσως μετά το παιχνίδι αυτό είχε υποβάλει την παρέτησή του. Ο κύριος ο πρώην προπονητής της Νέας Σαλαμίνας είχε δηλώσει, είχε καταθέσει ότι του ζήτησε ο πρόεδρος της Βέρειας να, ότι του είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τέλος πάντων να, αυτό το παιχνίδι να λήξει 3-0. Αυτά είναι τα γεγονότα στην Ελλάδα. Βεβαίως στην Ελλάδα περιμένουν επίσης και την απόφαση της UEFA και της FIFA μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι η FIFA δεν δέχεται αυτή την νομοθεσία και αυτό το θέμα περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχει ο φόβος της αποβολής των ελληνικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κύπελα, από τα ευρωπαϊκά κύπελα, αλλά και της εθνικής και των εθνικών ομάδων. Άλλη μια πρόκληση για την ΑΕΚ Λάρνακας. Περιμένει τους κυτριοπράσινους. Η πρόκληση περιμένει τους κυτριοπράσινους το Σάββατο στο Γασιπί. Μονόδρομος η νίκη για παραμονή στην κορυφή για το ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή.
ο κόσμος των σπορ. Από το Μόναχο στο Βερολίνο, η Μπαρτσελόνα αντιτίθηκε με 3-2, έκλεισε θέση στον τελικό της 6ης Ιουνίου. Πρίτεντζης, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ο καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιός, ο οποίος έγραψε το όνομά του σε εκείνο τον σπουδαίο αγώνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά, όταν πέτυχε και το τρίποντο. Σήμερα η απάντηση από UEFA και FIFA, αυτό που λέγαμε πιο πριν, στην αντεπίθεση ο Αντζελότη. Αποκλεισμός 8 μηνών για τον Γκίστ, για τον καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο Λόγος, ο οποίος βρέθηκε ντοπαρισμένος με ινδική κάναβη, τιμωρήθηκε με 8 μήνες αποκλεισμό. Το Σάββατο αγώνας Απόλλωνας, Ανόρθωση Απόλλωνας, η ΚΟΦ ανακοίνωσε ότι τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ και της Ανόρθωσης με τον Απόλλωνα θα γίνουν την ίδια ώρα. Δεν μπορεί βεβαίως να γίνει την ίδια ώρα και το παιχνίδι της Ομόνιας, αφού έχουν την ίδια έδρα με το ΑΠΟΕΛ. Έτσι το παιχνίδι αυτό θα γίνει Κυριακή. Αυτά από τη Χαραυγή. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Εκτελέστε ακατάβαυστα είναι ο τίτλος. Επιλέγει να ασχοληθεί με το θέμα των προπονητών που άλλαξαν ομάδες. Δύο αγωνιστικές, λέει, πριν το τέλος του πρωταθλήματος. 8 ομάδες, άλλαξαν 15 προπονητές. Και έχει φωτογραφία του Παναγιώτου, ο οποίος αποδεσμεύτηκε 2 φορές φέτος. Μια από τον Ερμή και μια από τη Σαλαμίνα. Και του Καλιάφα ότι κρατά γερά, λέει, στον πάγκο της Ομόνιας. 2,90 λεπτά μακριά από τον Ντάμπολ το ΑΠΟΕΛ, γράφει ο Πολίτης. Απόλλωνας αλλάζει αγωνιστικό πρόσωπο αναγκαία. Και στην πίσω σελίδα βεβαίως μια μεγάλη φωτογραφία. Μισή ώρα ήταν αρκετή για την Μπαρτσελόνα. Λιγότερο από ένα ημίχρονο χρειάστηκε για να κλειδώσει την πρόκριση. Αποκλεισμός για τον Κίστον Παναθηναϊκό, το είπες. Και δηλώσεις του Μπουφών, του τερματοφύλακα της Ιουβέντους. Λέει, είναι νωρίς να ονειρευόμαστε το Βερολίνο. Είναι προσιλωμένο στον αποψινό επαναληπτικό αυτός ο μεγάλος τερματοφύλακας. Από ΕΛ ατομικό για 4 και στην Ένωση ανανέωσε ο Καραγεωργίου. Αυτά από τον Πολίτη. Ναι. Ο Νίκος Καραγεωργίου, ο οποίος έγινε γνωστό χθες βράδυ ότι συνεχίζουν μαζί στην πρώτη κατηγορία με τον Έλληνα τεχνικό στο Παραλίμνη. Αυτό με τους προπονητές που διάβασαν νωρίτερα, ο Νίκος Παναγιώτου μπορεί να αλλάξει δύο ομάδες, αλλά δες και κάποιες άλλες ομάδες, όπως ο Ερμής, ας πούμε, ο οποίος έχει αποδεσμεύσει αρκετούς και τον χάσει το μέτρημα. Έφυγε ο Παναγιώτου, έφυγε ο Νίκη Βασιλείου, μετά ο ξένος, ο Χάνκ, ο Ντερ Χάνκ, και μετά ο Κάς μετά. Ναι, να. 4 προπονητές. Mm. Και ψάχνει για το νέο προπονητή και το ΑΠΟΕΛ, που εντάξει μπορεί να πορευτεί. Το ΑΠΟΕΛ είχε τον Ντόνι, έφυγε, ήρθε ο Φίνκ, έφυγε αυτός. Ναι. Και, η Δόξα άλλαξε, η Αγία Ναπα άλλαξε, ο Απόλλωνας άλλαξε, η ΑΕΛ άλλαξαν. Αυτή ο Εθνικός και ο Απόλλων. Ναι. Μόνο η Ανόρθωση και η Ομόνια δεν έχουν αλλάξει. Ναι, μόνο η Ανόρθωση και η Ομόνια από ό,τι φαίνεται εδώ. Και ο Εθνικός. Όχι, άλλαξε. Όχι, ήταν ο Μακρύδης. Άλλαξε, άλλαξε, ναι, άλλαξε και ο Εθνικός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Σπορτέι με Κύπρου. Παρετήθηκε όμως βέβαια ο προπονητής του Εθνικού, ο Μακρύδης, τότε. Δεν τον έδιωξαν. Ναι. Σπόρτεϊ Κύπρου, τα σενάρια δεν είναι για μας. Ο Τόμας Κριστιάν ζήτησε από τους παίκτες της ΑΕΚ να επικεντρωθούν μόνο στο παιχνίδι στον τέρμι με τον ΑΠΟΕΛ, το οποίο χαρακτηρίζει ως τελικό. Ο τεχνικός ΑΕΚ, παροξυσμός της τάξης του κόσμου, φεύγουμε γρήγορους ρυθμούς στα εισιτήρια. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η μετοχή του Ηλία Χαραλάμπους. Έτοιμος ο Κάντε. Παίζει τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς στο ΑΠΟΕΛ. Ο Γκιέ θα καθορίσει το πλάνο στον Απόλλωνα. Ευχάριστα διλήμματα για τον Κώστα Καϊάφα. Οφείλει να παλέψει για την τέταρτη θέση η Ανόρθωση. Θέλουμε πολύ να πάρουμε το κύπελο, λέει ο Κενέ. Στην εφημερίδα Gold News, σαν θέλει νύφη και ο Γαμπρός. Ο λόγος βεβαίως για τον Καμί Σκιν. Μάλλον δεν θα έχει ούτε στη νέα περίοδο θέση στο ρόστερ της Άντερλεκ και στην Ανόρθωση. Αισιοδοξούν ότι έχουν το πάνω χέρι για να τον κρατήσουν στην ομάδα. Το θέμα να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Πάνω-πάνω αριστερά και τώρα όλα για όλα στον Απόλλωνα. Θα τα δώσουν όλα στο αγώνισμα με Ανόρθωση και Ομόνια, με την ελπίδα ότι θα πανηγυρίσουν αυτοί στο τέλος τον τίτλο του πρωταθλητή. Πιο δύσκολο βεβαίως το έργο του Απόλλωνα. Δύο σερί ντέρπι με δύο ομάδες οι οποίες θέλουν εισιτήριο Ευρώπης. Βεβαίως οι ελπίδες για την Ανόρθωση είναι απομακρυσμένες. Κόκκινος συναγερμός στο ΑΠΟΕΛ, τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν απομείνει, θέλει διοίκηση για να κάνει τον ντάμπ.
Ραντεβού με την ιστορία έχει η ΑΕΚ. Το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αποέλ αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ και παρατηρείται πρωτοφανής ξεσηκωμός ανάμεσα στον κόσμο της ομάδας της Λάρνακα. Στον κόσμο της ομάδας της Λάρνακα, ο οποίος μέχρι προχθές δεν πίστευε ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Και ήταν στον καναπέ του, έτσι γραφτεί και στην ανακοίνωση της ΑΕΚ. Καλούσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί, να σηκωθεί από τον καναπέ του. Και χαρακτηριστικά έγραφε ότι η ΑΕΚ γράφει ιστορία και εσείς είστε απόν. Φαίνεται ότι αλλάζει αυτό το πράγμα τώρα. Ανεβαίνει η αδρελανίνη στην ΑΕΛ. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Η Ρεάλ και η Γιουβέντους λύνουν μια και καλή τις διαφορές τους για το ποια θα δώσει το παρόν της στον τελικό. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Πρόθεση του Κώστα Καϊάφα είναι η διατήρηση του βασικού κορμού που θα κάνει το έργο του πιο εύκολο. Αυτά έχει στο εξώφυλλο εφημερίδα Goal News. Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μεσημέρι ξανά συνέχεια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπα. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου.